επέβαλαν και θα επιβάλλουν στη χώρα μας ένα πολύ μεγάλο εξωτερικό δημόσιο χρέος. Τόσο μεγάλο που όχι μόνο να μην μπορούμε να το ξεχρεώσουμε, αλλά ούτε τους στόκους αυτού του δανείου να μην προλαβαίνουμε. Με αυτό καταφέρνουν με εύλογη δικαιολογία να επιβάλλουν στο λαό ένα οικονομικό πρόγραμμα εξόντωσης έως εσχάτων. Θα επιβάλλουν συνεχώς νέα οικονομικά μέτρα, δυσβάστακτα, φόρους ασήκωτους και πάρα πολλά άλλα μέτρα, έτσι ώστε να κάνουν το λαό να αγανακτήσει. Και τι θα πετύχουν με αυτό? Ακούστε, ο λαός καταπιεζόμενος από τα δυσβάστακτα ή κάποια στιγμή να ξανασάνει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να του τη χαρίσουν ποτέ, παρά μόνο έως ότου σκύψει το κεφάλι του εντελώς στο έδαφος, δηλώνοντας τέλεια υποταγή στο καινούργιο του σύστημα. Θα λένε, έχετε δίκιο που διαμαρτύρεστε, όμως έχετε μεγάλο εξωτερικό χρέος και αυτοί που έχουν πολλά λεφτά φοροδιαφεύγουν. Για να μην σας επιβάλλουμε άδικα μεγάλους φόρους, πρέπει να αποδεχτείτε το τέλειο σύστημα ηλεκτρονικού οικονομικού ελέγχου, έτσι ώστε να βλέπουμε ποιοι είναι οι νομοταγείς πολίτες και ποιοι οι φοροφυγάδες. Ταυτόχρονα θα παρέχουν μέσω του ηλεκτρονικού οικονομικού συστήματος πολλές διευκολύνσεις και προτεραιότητες, με τις οποίες θα ξεγελούν τον κόσμο ότι θα ανακουφιστεί λίγο οικονομικά.